Ακούσε λοιπόν ρεπορτάζ. Κοντά μας Γιάννη Σαραντάκος και Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλύτρια ΡΑΣ της εταιρείας ΡΑΣ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Και καλή δύναμη σε όλους. Αμήν. Και τώρα... καλή τετραετία σου και που εξελέγγισαν. Τετραετία λες, ε. Σωστά. Διαβάζω άλλους που λένε για οχταετία τώρα σήμερα. Έχουν αρχίσει να δεν θέλω να διαταράξω τη χαρά σας, αλλά μεσολαβούν εκλογές τα 4 χρόνια. Τη χαρά μας δεν υπάρχει. Και ποτέ δεν ξέρουμε τι βγάζει. Άλλωστε, γράφουμε τα γεγονότα, οπότε χαρά δεν υπάρχει. Γιάννη, αν υπήρχε ένας τίτλος στη χθεσινή βραδιά, ποιος θα ήταν έτσι σήμερα. Κυρία Χέμη Τσοταγή, νομίζω. Κέρδισε μετά από μία τετραετία. Έδειξε ότι την υπήρχε φθορά. Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί στο παρελθόν. Είχαμε θυμίσει εδώ στην εκπομπή σας ότι ακόμα και ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος επανεξελέγει το 85, έχοντας απέναντί του νέο αρχηγό τότε της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, είχε μείωση των ποσοστών από το 48 έως το 45. Εδώ δεν υπήρξε αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης, μετά από μια τετραετία δύσκολη, με πολλές έκτακτες κρίσεις, προβλήματα πολλά, κέρδισε ξανά την αυτοδυναμία με ποσοστά που παραπέμπουν στο 2019, 158 έδρες και με μια κατακαιρματισμένη, αδύναμη θα πω εγώ, δυσλειτουργική αντιπολίτευση. Νομίζω ιστορικά επίσης δεν υπάρχει προηγούμενο να μην μπορεί η αξιωματική αντιπολίτευση να καταθέσει την πρόταση μομφής. Οι 48 έδρες που πήρε ο κύριος Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, δείχνει ότι είναι μια αδύναμη τουλάχιστον σε επίπεδο κοινοβουλευτικών αριθμών αντιπολίτευση, η οποία, θυμηθείτε με, να είμαστε καλά, θα το δούμε, θα δυσκολέψει αρκετά, αυτή η αριθμητική αδυναμία, θα δυσκολέψει αρκετά την κοινοβουλευτική προσπάθεια που λογικά θα κάνει η αντιπολίτευση και πρέπει να κάνει. Εξήγησε το λίγο, γιατί όλοι δεν ξέρουν όλοι όσοι μας βλέπουν τον κανονισμό της Βουλής. Γιατί λες ότι με 47 βουλευτές δυσκολεύει πάρα πολύ, δεν μπορείς να κάνεις την πρόταση μομφής? Γιατί η πρόταση μομφής απαιτεί, νομίζω, πάνω από 50 στην πραγματικότητα βουλευτές για να μπορέσεις να κατεθέσεις πρόταση μομφής στην κυβέρνηση. Και αυτή τη στιγμή μόνος του ο κ. Τσίπρας σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να το κάνει. Πράγμα που εγώ... και την κατανομή των εδρών. Πολύ σωστά. Γιάννη. Πράγμα που εγώ επιμένω ότι είναι καλό για τη δημοκρατία να υπάρχει μια ισχυρή κυβέρνηση, ναι, αλλά να υπάρχει και μια ισχυρή αντιπολίτευση. Αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα το χθεσινό δείχνει μια πανίσχυρη κυβέρνηση με 158 βουλευτές, επαναβεβαίωση της λαϊκής εντολής στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και μια δύναμη αντιπολίτευση. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτή είναι η είδηση. Εδώ είχε όμως πρόκληση για τον κύριο Τσίπρα που μιλούσε για συνεργασίες. Ιδού η Ρόδος. Ήταν, εάν πάμε. Θα πρέπει και να κάνει συνεργασίες για να καταθέσει προτάσεις μου όσο αποθέτει. Το σουμάρουμ ήταν όλο λάθος. Δηλαδή, τέτοιον αυτοπυροβολισμό και στα δύο πόδια, νομίζω, δεν θα μπορούσε να πετύχει κανείς με την απλή αναλογική. Γιατί εάν η πρώτη κάλπη είχε έναν σοβαρό εκλογικό νόμο και όχι τον νόμο τον οποίο έφτιαξε κάποια στιγμή ο κύριος Τσίπρας γιατί πίστεψε ότι με αυτόν θα δυσκολέψει την πορεία της Νέας Δημοκρατίας, τότε ο Αλέξης Τσίπρας θα είχε χάσει με ένα ποσοστό το οποίο θα είχε και το 2 μπροστά, θα είχαμε κυβέρνηση εδώ και 1,5 μήνα και θα είχαμε και ένα άλλο κέρδος. Κοιτάξτε τι γίνεται δεξιότερα της κεντροδεξιάς. Σωστό. Αυτό κατά τη γνώμη μου. Μιλάμε για το κόμμα Σπαρτιάτες τώρα, έτσι. Και όχι μόνο. Σωστά το λες, αλλά όχι μόνο. Αυτή είναι η τρίτη είδηση κατά τη γνώμη μου. Η δεύτερη είναι η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου έχασε ένα 2,5% ακόμα. Μπορούμε να επανέλθουμε μετά, αν θέλετε, για να δώσουμε το παρασκήνιο για ό,τι θα γίνει. Η τρίτη είδηση είναι αυτή που σωστά είπατε, ότι υπάρχει ένα κομμάτι γύρω στο 12%, αν το έχω προσθέσει σωστά, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν είμαι βέβαιος ότι έχουν απόλυτα ενιαίο ρόλο και λόγο. Δεν είμαι βέβαιος καν αν έχουν ιδεολογικό πρόσημο όλοι αυτοί. Αλλά αυτοπροσδιορίζονται ως δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Μένει να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα μπουν μέσα στη Βουλή, ενώ και σε επίπεδο προσώπων. Και βέβαια, για να τα λέμε όλα στην εκπομπή σας. Πώς κατάφερε να επικρατήσει αυτό το κόμμα? Δηλαδή, μέχρι, το λέγαμε και με τον Γιώργο το πρωί, ότι μέχρι και τις πρώτες εκλογές. Για τους Σπαρτιάτες αναφέρομαι. Για τους Σπαρτιάτες αναφέρομαι. Πώς τον είπαμε? Αυτό το... Βασίλης Στίγκας. Δεν το ακούγαμε καν, Μαρία, αυτό το κόμμα. Νομίζω ότι. Και ξαφνικά μετά βγήκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, έκανε μια τοποθέτηση ότι εγώ το στηρίζω μέσα από τις. Εκεί, για να τα λέμε όλα στην εκπομπή σας, νομίζω ότι έγιναν πολλά λάθη από την πλευρά του κ. Γεωργιαπετρίτη, ο οποίος είχε χειριστεί και το νομικό κομμάτι αυτό. Θυμίζω ότι είχε κατατεθεί μια τροπολογία, μετά κατατέθηκε μια δεύτερη τροπολογία. Πήγε η Νέα Δημοκρατία, κατέθεσε υπόμνημα στον Άριο Πάγο
Και τελικά φάνηκε ότι οι χειρισμοί αυτοί δεν θα πω ότι ήταν λάθος, θα πω ότι ήταν λίγοι. Αν αποτελεσματική σε κάθε περίπτωση από το. Το αποτέλεσμα το σκρινόμενο. Έγινε όλη μια προσπάθεια με επικεφαλή στον κύριο Γεωργιάπετρίτη. Δυστυχώς δεν απέδωσε, δεν θα πω ότι ήταν λάθος χειρισμοί, θα πω ότι ήταν λίγοι. Έγινε όλη η προσπάθεια για να δούμε χθες το βράδυ τον Κασιδιάρη στο Twitter. Ναι, νικήκαμε, περικεφαλές, ναι. Μούσκουλα πάλι και φώτα τα σύνταρα τη φυλακή. Λοιπόν, Μαρία, πάμε τώρα να μας βοηθήσεις λιγάκι. Πάμε να δούμε καταρχήν τα ποσοστά των κομμάτων. Να δούμε τα... Εγώ θα ξεκίναγα από κάπου αλλού. Θα ξεκίναγα ότι πέρα από τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, το αποτέλεσμα ως προς το υπόλοιπο είναι και συσκιαχτικό, διότι 795.000 άνθρωποι αποφάσισαν χθες να μην πάνε στην κάλπη, που σημαίνει ότι αυτοί ένιωσαν ότι δεν τους αφορούσε αυτή η εκλογική διαδικασία. Και το κυριότερο όλων προς επίρρωση των όσων είπε και ο κύριος Σαραντάκος είναι ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις πολιτικά προβλήματα όπως αυτό της ακροδεξίας με διοικητικού τύπου μέτρα. Mm-hmm. Ναι. Διότι οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν, αν δείτε και από τα αποτελέσματα, οι Σπαρτιάτες στην καλύτερη τους καταγράφονταν στο να μπουν στη Βουλή μέχρι περίπου 3,7%. Πήραν 4,6%. Και αν δείτε, υπάρχει ένα ποσοστό που δεν είχαν πάει καθόλου να ψηφίσουν το Μάιο. Πριν από ένα μήνα. Yeah. Άρα, εκτός από τους 795.000 που χάσαμε, ήρθαν και κάποιοι άλλοι που δεν είχαν πάει την προηγούμενη φορά, που σημαίνει ότι έχουμε χάσει περισσότερους από την κάλπη. Το τους έφερε το σπαρτιάτες. Καύσιμο. Ο Κασιδιάρης που είπε και ο κύριος Στίγκας. Ναι, αυτό τι ακριβώς... είχε συγκεντρώσει, τι ποσοστό είχε συγκεντρώσει στις πρώτες εκλογές. Ήταν πολύ κάτω από το ραντάρ. Κάτω από το ραντάρ. Ήταν ανυπάρκο. Θυμάσαι μια στήλη που ήταν δεξιά που έλεγε άλλο. Άλλο. Το κρίσιμο όμως είναι άλλο. Mm-hmm. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε εγκλεισμό. Έχει τη δυνατότητα να στέλνει μηνύματα από εκεί. Άρα που σημαίνει ότι δεν ξέρω, επιτρέπεται στους φυλακισμένους να κάνουν τέτοιες επικοινωνίες. Εδώ τα παιδιά τα στέλνουν στην κατασκήνωση και μπορεί να τα δεις μόνο μια φορά τη βδομάδα. Λοιπόν. Γελάς, αλλά. Φοβερό παράδειγμα. Ρώτα το 10χρονο που είναι στην κατασκήνωση. Μαρία, βοήθησέ μας τώρα λίγο να διαβάσουμε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν καταφέρνει και κινητοποιεί κόσμο, ο οποίος έρχεται στην κάλπη και δίνει αυτή τη νίκη. Πρέπει να το σκεφτούμε. Μαρία, λοιπόν, πάμε. Έχουμε η Νέα Δημοκρατία 40,6% Νέα Δημοκρατία 158 έδρες. Να πούμε ότι επειδή μπήκανε πολλά κόμματα στη Βουλή, το αντίστοιχο ποσοστό, αν είχαμε τα αποτελέσματα του Μαΐου, θα ήταν κοντά στις 170 έδρες, αλλά εδώ έχουν μπει όλοι σχεδόν. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 48 έδρες, 17,8%. Να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αναμενόμενο, γιατί το πρώτο κόμμα έχει πάρει 50 έδρες μπόνους, θα χάσουν όλοι οι υπόλοιποι, οι μικρότεροι. Ο ΣΥΡΙΖΑ από 71 έδρες έχει έρθει 48, ΠΑΣΟΚ Κίνημα αλλαγή σε 10,9% 32 έδρες, ΚΚΕ 7,7% 20 έδρες και οι Σπαρτιάτες που πρώτο μπήκανε τώρα 4,6% 12 έδρες, 4,4% ο κύριος Βελόπουλος και 12 έδρες, χάνει 4 έδρες από την προηγούμενη φορά που είχε πάρει 16. Η Νίκη μπαίνει πρώτη φορά με 10 έδρες 3,7% και η Πλεύση Ελευθερίας με 8 έδρες. Ο Βελόπουλος νομίζω ότι χθες το βράδυ τίναξε τα μανίκια του και είπε ευτυχώς που δεν πάθαμε τίποτα. Γιατί χθες το βράδυ θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί πολύ διαφορετικά πράγματα. Ο Βελόπουλος πάντως να πούμε, αν μου επιτρέπετε, άντεξε. Ασχέτως τώρα του πολιτικού λόγου που χρησιμοποιεί, ο κ. Βελόπουλος πάντα με ένα μαγικό λόγο, μαγικό τρόπο είναι στο όριο. Και τελικά καταφέρνει και επιβιώνει πολιτικά. Έχει εκλογικά αντανακλαστικά. Λίγο πάνω, λίγο έχει εκλογικά αντανακλαστικά και, έχει μια ταχύτητα και εκτιμένη από τις προηγούμενες φορές που μπήκε στη Βουλή. Να πιστώσουμε όμως... και στον κύριο Κουτσούμπα την άνοδο του ΚΚΕ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι παίξει όλο το πρόσωπο του γραμματέα της. Ναι, πήρε όμως, λόγω του ότι δεν είναι απλή αναλογική τώρα, σε σχέση με τον Μάιο πήρε 6 έδρες λιγότερο. Ήταν από τις 26 έχει πέσει στις 20. Ο κ. Κωνσταντοπούλου ζορίστηκε λιγάκι. Δηλαδή, ενώ βλέπαμε στις δημοσκοπήσεις ότι είχε έναν άλλον αέρα. Ότι ναι, θα μπαίνει πολύ πιο ναι, εύκολα και μεγαλύτερο ποσοστό. Ζορίστηκε αρκετά, θα σας έλεγα, και εδώ πρέπει να δούμε οι άνθρωποι που ψήφισαν Σπαρτιάτες. Να θυμίσουμε ότι κατά 12% την προηγούμενη φορά είχαν ψηφίσει Πλεύση Ελευθερίας. Νομίζω ότι υπάρχει μια, αν όποτε θέλετε εσείς φυσικά, υπάρχει μια σχετική κάρτα η οποία δείχνει από πού πήραν οι Σπαρτιάτες και δείχνει, μια φράση μόνο, ότι υπάρχουν κάποιες υπόγειες δεδομές δυσεξήγητες για μένα, ναι. Κάποιοι που ήταν να ψηφίσουν ένα κόμμα στα αριστερά, που είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, ξαφνικά άλλαξαν και πήγαν σε ένα κόμμα που είναι στην ακροδεξιά. Ναι, δηλαδή εδώ είναι ιδεολογικό. Είναι απλά αντισυστημική ψήφος, δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο. Δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο. Μπορεί κατά τη γνώμη των πολιτών αυτών να τιμωρήσει το πολιτικό σύστημα. Είναι τρικυμία στο κρανίο. Υπάρχει άνθρωπος λοιπόν ο οποίος την προηγούμενη φορά θα μπορούσε να ήταν τάγμα εφόδου του Μιχαλολιάκου. Ο οποίος είπε στις προηγούμενες εκλογές, έτσι είσαστε εσείς. Θα σας βάλω εγώ τώρα τη ζωή στη Βουλή για να έχετε να παίρνετε. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι πάμε να δούμε από αυτή. Οι άνθρωποι που ψήφισαν αυτή τη φορά τους Σπαρτιάτες,
Μόλις 1,5% είχε ψηφίσει την προηγούμενη φορά τη Νέα Δημοκρατία, 1,4% είχε ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ, 1,3% είχε ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Όλοι οι υπόλοιποι είναι από αυτά τα υπόλοιπα μικρά κόμματα και κάποιοι που είναι πρωτοεμφανιζόμενοι. Δεν είχαν πάει στην κάλπη του Μαΐου. Το σημαντικό όμως δεν είναι αυτός που είχε ψηφίσει νίκη και πήγε στους Σπαρτιάτες. Όχι, φυσικά. Αυτό εγώ λογικά μπορώ να το καταλάβω με μια λογική. Η ελληνική λύση. Αυτό που δείχνει ότι δεν υπάρχει ιδεολογικό πρόσημο είναι ότι κάποιος επέλεξε το Μάιο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Ιούνιο επέλεξε να πάει ακριβώς απέναντι. Αυτό εγώ αυτό με υπερβαίνει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επόμενη. Πάμε να δούμε καταρχήν. Θέλετε να δούμε τι έχει γίνει με, με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορούμε να δούμε λίγο τι έχει γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Και να δούμε και τους πρωτοκλασσάτους που χάνουν και τις έδρες. Κοιτάξτε λοιπόν τα τώρα. Τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα λοιπόν ποσοστά τα οποία λοιπόν συγκέντρωσε. Τι έχει συμβεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να δούμε λίγο. Να αυτή και να τη σχολιάσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταρχήν κράτησε μία περιφέρεια. Δείξτε τη μας μπροστά, δώστε τη μας μπροστά. Κράτησε τη Ροδόπη η Ροζ. Δώστε τη μας μπροστά, διότι δεν βλέπουμε και μακριά. Ναι, γιατί δεν είναι. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν. Εδώ λοιπόν είναι κυρίες και κύριοι καλύτερες και οι χειρότερες επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Άννα, θα μας βοηθήσεις. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ψηλότερα λοιπόν σε Ροδόπη, Άρτα, Ξάνθια, Χαΐα, Ιωάννινα και Φλόρινα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο λοιπόν όχι τόσο στα ψηλότερα αλλά στα χαμηλότερα αντίστοιχα. Δράμα, Δωδεκάνησα, Σέρες, Λακωνία, Κιλκής και Χίο. Λοιπόν, εδώ έχει πάθει τις μεγάλες ζημιές ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος έχασε και τρεις από τις τέσσερις περιφέρειες της Κρήτης, Γιάννη, έτσι. Ισχύει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάθει μια ισοπαίδωση σε πολλές περιφέρειες, θα το δούμε και όχι, μετά. Τις έχασε όλες τις περιφέρειες της Κρήτης, απλώς σε τρεις από τις τέσσερις ήταν τρίτος. Ναι, όχι, ναι, αυτό εννοώ. Τη δεύτερη θέση έχασε, συγγνώμη, ναι. Υπάρχουν περιφέρειες στις οποίες δεν έχει εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ. Η αντιξωματική αντιπολίτευση δεν έχει βουλευτεί σε αρκετές περιφέρειες, τις οποίες κάποια στιγμή θα δούμε. Αυτό είναι επίσης εντυπωσιακό. Σε μεγάλες, για τις μονοεδρικές, ούτως ή άλλως ποτέ δεν εκπροσωπεί. Είδα τα Δωδεκάνησα, αν θυμάμαι καλά, στα Δωδεκάνησα δεν έχει βουλευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, γιατί τα Δωδεκάνησα είναι πενταεδρική και δεν παίρνει τελικά την έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν έχει, αν θυμάμαι καλά, και στην Ημαθία, όπου εκεί πήγε 4-0. Και αν δεν μου διαφεύγει και στην Καβάλα, όπου στις τετραεδρικές, λόγω του εκλογικού νόμου. Έχασε, ναι. Πάει 3-1 ή 4-0. Τι γίνεται τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, εσύ τι έχεις καταλάβει από τα χθεσινά. Εγώ κατάλαβα ότι ο κ. Τσίπρας μένει. Mm-hmm. Ότι θα κινήσει διαδικασίες στις οποίες θα είναι ο ίδιος υποψήφιος. Και κατά τη γνώμη μου. Θέτω τον εαυτό μου στην κρίση των μελών, αυτό σημαίνει ότι. Ακριβώς, ότι θα είμαι υποψήφιος. Όποιος άλλος θέλει. Και όποιος άλλος θέλει, βέβαια. Το όποιος άλλος θέλει δεν είναι μια πρόσκληση, είναι μια πρόκληση του κ. Τσίπρα προς κάποιους που ενδεχομένως να θέλουν να δοκιμάσουν την τύχη τους. Αντιλαμβάνεστε ότι ο κ. Τσίπρας παραμένει ισχυρός σε αυτό το κομμάτι που έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα νομίζω ότι με τον κ. Τσίπρα υποψήφιο δεν είναι βέβαιο να θα υπάρξει άλλος υποψήφιος αυτή τη στιγμή. Και αν υπάρξει, δεν θα έχει πολύ μεγάλη τύχη, προβλέπω εγώ. Το βέβαιο είναι ότι χθες ο κ. Τσίπρας δεν παραιτήθηκε. Και όχι μόνο δεν παραιτήθηκε, αλλά δήλωσε ότι θα μείνει και θα ζητήσει και την ανανέωση της εντολής από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Οι μνηστήρες δηλαδή δεν υπάρχουν για τον. Νομίζω αν κάποιοι το σκέπτονταν πριν τη χθεσινή δήλωση Τσίπρα, με τη δήλωση Τσίπρα θα είμαι υποψήφιος, νομίζω ότι δεν θα τους δούμε ή τουλάχιστον δεν θα δούμε κάποια προβεβλημένα στελέχη που είχαν ακουστεί το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι η υποψηφιότητα Τσίπρα φρενάει φιλοδοξίες πολλών. Το κρίσιμο θέμα είναι σε τι χρόνο θα γίνουν όλα αυτά. Έχουμε μπροστά μας τις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου. Δεν είμαι βέβαιος ότι προλαβαίνει κανείς να αλλάξει κάτι. Αν δεν κάνω λάθος, έθεσε ως χρονικό όριο τις ευρωεκλογές του χρόνου. Άρα, αφού έχει 11 μήνες για να δημιουργήσει έτσι ένα κλίμα ανάταξης ο κ. Τσίπρας, αυτά όλα δεν μπορούν να γίνουν τον Οκτώβρη. Προφανώς δεν μπορούν να γίνουν σε χαλαρούς χρόνους. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι έχει μπροστά του δύο εκλογικές αναμετρήσεις, δημοτικές, περιφερειακές και ευρωεκλογές, και έχει μπροστά του να απαντήσει στο κοινοβουλευτικό έργο του Μητσοτάκη. Αυτό όλο πώς θα το καταφέρει να το κάνει, δηλαδή σε δύο εκλογές, μάχη στη Βουλή με χαμηλά νούμερα, συν το πολιτικό κλίμα στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση για τον κ. Τσίπρα. Μένει να δούμε πώς θα το κάνει. Δεν έδωσε λεπτομέρειες χθες. Νομίζω ότι σήμερα το εργότερο αύριο θα πρέπει να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα ο κ. Τσίπρας. Εγώ νομίζω ότι σήμερα θα αρχίσουμε να ακούμε διάφορα πράγματα. Εν τω μεταξύ, για να είσαι δελφίνος, πρέπει να είσαι και λίγο βουλευτής. Εδώ, η μισή από αυτούς των οποίων τα ονόματα έπαιζαν για πιθανή διάδοχη του Αλέξη Τσίπρα σε περίπτωση που αυτός αποφάσιζε
Οι περισσότεροι είναι, εντάξει. Συγγνώμη, αλλά υπάρχουν. Οι μισοί δεν είναι, θα έλεγα εγώ. Μείναν οι μισοί. Έχει να το ξεσκαρτάσει με την κάλπο. Οι μισοί δεν είναι. Πρέπει όμως να βάλουμε στην ανάλυση ότι ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε εμείς τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ διαφορετικός από τον τρόπο με τον οποίο τα βλέπουν οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει διαφορετικό τρόπο το κόμμα αυτό. Ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία μας έχει συνηθίσει όποιος χάνει να παρετείται και να δρομολογείται διαδικασία διαδοχής. Αυτό δεν φαίνεται να συμβαίνει εκεί. Και θα σας έλεγα ότι επειδή το έχουμε ερευνήσει κιόλας, ότι μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί ότι πρέπει να παραμείνει ο κύριος Τσίπρας στην ηγεσία. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Προσέξτε όμως, αυτό που λέει η Μαρία έχει δίκιο. Ναι. Η συντριπτική πλειοψηφία των όσων έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Αυτό είναι δηλαδή, ψηφία. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να πορευτεί με το 20%. Δεν ξέρω αν θα πορευτεί με παραπάνω. Δεν θα ήθελα. Δεν έδειξε φαντάζομαι ότι. Είναι ακόμα εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, παραμένει, υποθέτω. Άρα κατά συνέπεια θέλει και παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα περάσει από μια καταιγίδα. Δεν ξέρω αν θα είναι έντονη ή όχι. Πάντως σίγουρα οι επόμενες εβδομάδες ή μήνες δεν θα είναι ένα περίπατο στο πάρκο. Η εμφύλη στην αριστερά ήταν πάντα οδυνηρή. Σκληρή, αδυσόπιτη. Να το πούμε και αυτό ότι ο κ. Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου, παραμένει ισχυρός στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά στην κοινωνία. Δεν είναι όπως στα άλλα κόμματα. Στη Νέα Δημοκρατία, εγώ δυσκολεύομαι να φανταστώ άνθρωπο ο οποίος δεν θα έχει πάρει τη θήβη με ένα 20%. Με 24% και διαφορά. Στο ΠΑΣΟΚ. Πάντως ο κ. Τσίπρας φαίνεται ότι εσωτερικά τους σχετισμούς έχει. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και την κάρτα μας τώρα με τη Νέα Δημοκρατία. Τα ψηλά πρώτα και τα χαμηλά της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ τώρα θα δούμε πραγματάκια ενδιαφέροντα. Έχει αποκατασταθεί η πολιτική τάξη. Γιατί η Λακωνία, που ήταν η τρίτη περιφέρεια για τη Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη φορά, ήρθε πρώτη παρά το γεγονός ότι έπεσε και 2%. Λοιπόν, βλέπουμε με 47,8, αμέσως μετά Β1 στον βόρειο τομέα Αθήνα. Η Λακωνία έχει χάσει δύο μονάδες στη Νέα Δημοκρατία. Σωστά. Υποψιάζομαι που έχουν πάει αυτές. Λοιπόν, Α Πειραιώς, Δωδεκάνησα, στην Α Ανατολική Αττική και Κυκλάδες, τα υψηλά. Λοιπόν, και στα Δωδεκάνησα έχασε, προσέξτε, θυμίζω τώρα, στην Λακωνία και στα Δωδεκάνησα ο κ. Μητσοτάκης είχε πάει και είχε πει, είχε ζητήσει να μπει πέντε μπροστά. Να μπει πέντε, ναι, στα Δωδεκάνησα είχε 49,6 την προηγούμενη φορά, τώρα έχασε τρεις μονάδες. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι τα χαμηλότερα λοιπόν στο Ηράκλειο, στο Β2 δυτικό τομέα Αθηνών, Φλόρινα, Αχαΐα, Ξάνθη και στη Ροδόπη. Όπου το θέμα αυτό μας απασχόλησε πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Στο Ηράκλειο, συγγνώμη παιδιά τώρα, στο Ηράκλειο κάνει το χαμηλότερο ποσοστό, από τα χαμηλότερα ποσοστά της και είναι πρώτο κόμμα. Ναι, φυσικά. Έτσι. Εντύπωση μου κάνει και η Φλόρινα. Καλά, και, στη, ναι, και στο δυτικό τομέα είναι πρώτο κόμμα και στη Φλόρινα είναι πρώτο κόμμα. Παντού είναι πρώτο κόμμα. Παντού είναι πρώτο κόμμα, προφανώς. 3,7 στη Φλόρινα. Η Φλόρινα μου κάνει εντύπωση που ήταν στα χαμηλά, δεν είναι ιστορικά νομίζω. Ναι, απλώς η Φλόρινα. Ορθό αυτό, η Φλόρινα ήταν πάντα ψηλά. Πάρα πολύ μικρή συμμετοχή. Το Μάιο είχε μόλις 37,7% συμμετοχή. Τώρα έχει ακόμα λιγότερη. Μάλιστα. Παίζει και αυτό. Λοιπόν, αυτό εδώ. Και τη Ροδόπη λιγάκι να μείνουμε σε αυτό, επειδή είδαμε και το χάρτη πριν από λίγο. Που έμεινε πάλι στα ίδια. Δηλαδή, είδαμε ότι βάφτηκε στο χρώμα λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει πάλι να γίνεται το ίδιο θέμα με αυτό που ζήσαμε στην πρώτη εκλογή. Νομίζω πια ότι δεν είμαστε. Αν η νέα κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία βλέπει το πρόβλημα, φαντάζομαι ότι πλέον θα πρέπει να το λύσει. Έτσι. Δεν είναι σχολιαστές, είναι η κυβέρνηση πλέον Νέα Δημοκρατία. Εδώ είναι για τη Ροδόπη. Ναι, πολύ σωστά. Πάλι φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα επιμείνω ότι οι κάτοικοι της Ροδόπης δεν ήταν κάτι διαφορετικό από την υπόλοιπη Ελλάδα. Νομίζω ότι εκεί είναι άλλοι λόγοι. Υποθέτω ότι ο νέος Υπουργός Εξωτερικών, δεν ξέρω ποιος θα είναι, θα δει το πρόβλημα αυτό και θα το λύσει, φαντάζομαι, για τις παρεμβάσεις που τυχόν υπήρξαν εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλες περιοχές που έχουν ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε Κρήτη καταρχήν. Νομός Ηρακλείου, περιφέρεια Ηρακλείου. Νέα Δημοκρατία, τρεις βουλευτές, 35%. ΠΑΣΟΚ, δεύτερο κόμμα. ΣΥΡΙΖΑ, τρίτο κόμμα. Και από εκεί πέρα η κατάταξη την οποία βλέπετε. Αυτό είναι το Ηράκλειο λοιπόν και πώς διαμορφώνεται. Αλλάζουμε καρτούλα και πάμε στο Λασίθι. Δεν κοιτάμε το ποιος είναι πρώτος, κοιτάμε ποιος είναι δεύτερος. Έτσι. Εδώ το ΠΑΣΟΚ ξανά καβάλα στο άλλο, δεύτερη θέση. Να πούμε ότι στο Ηράκλειο την προηγούμενη φορά το ΠΑΣΟΚ ήταν τρίτο. Τώρα κατάφερε να έρθει δεύτερο. Και στο Λασίθι ούτως ή άλλως ήταν δεύτερο. Ωραία. Το ποστό του ΣΥΡΙΖΑ στο Λασίθι το 14,6 νομίζω πάμε ότι είναι συγκλονιστικά κάρτα, χαμηλό. Στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο εδώ είναι και η ήττα για τον λοιπόν, κύριο Τσίπρα. Είχε επιλέξει μία από τις τρεις περιοχές που ήταν υποψήφιος, είναι το Ρέθυμνο και μάλιστα είχε πει ότι έρχομαι για να πάρω την έδρα και να την παραδώσω στον κύριο Ξανθό. Από ό,τι φάνηκε, επειδή το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε παραπάνω και έπεσε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 3,7 μονάδες πρέπει να έχει πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ στο Ρέθυμνο. Και εδώ, εντάξει, μείωσε. Και εδώ είναι 3-1 η Νέα Δημοκρατία. Εδώ έχασε τη μία έδρα που είχε πάρει την προηγούμενη φορά το Κομμουνιστικό Κόμμα το Μάιο, δηλαδή.
Και πάει πήρε 3, η Νέα Δημοκρατία. Ναι, γιατί είναι τετραεδρική και έτσι πάει όταν έχει τον πόνο στον 50 εδρών. Και αυτή η μία έδρα στα Χανιά είναι ο Παύλος Πολάκης. Ναι, η τρίτη που πήρε η Νέα Δημοκρατία είναι ο κύριος Μάρκο Γιαννάκης. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, δύο έδρες δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Κρήτη, έτσι. Σωστά, καλά τα μετράω. Ναι. Δύο έδρες. Ναι, okay. Γιατί έχασε τις διαδρικές, οπότε παίρνει τις πιο μεγάλες. Μα δεν είναι μόνο οι δύο έδρες, Γιώργο, είναι τα ποσοστά τα οποία είναι εξαιρετικά χαμηλά. Λοιπόν, Λακωνία, να δούμε λίγο Λακωνία. Πάμε να δούμε λίγο για τη Λακωνία. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ γρήγορα η καλή συνεργάτηδα η Ζωή Ντερντεγιάννη, η οποία είναι για λογαριασμό της Singular στο control το δικό μας και μας δίνει τις κάρτες. Πάρα πολύ την ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε Λακωνία εδώ. Βλέπουμε λοιπόν Νέα Δημοκρατία 47,8, δύο έδρες, Πασό Κίνημα Αλλαγής 14,8. Και δεν είχαμε προσπέρασμα νομίζω. Ήταν δεύτερο το Πασόκ. Ήταν τρίτο, δεν ήταν το Πασόκ, νομίζω. Όχι, ήταν δεύτερο και την προηγούμενη φορά. Την έδρα, αν θυμάμαι καλά, την παίρνει η κυρία Γρηγοράκου. Εδώ όμως πρέπει να δούμε ότι η συμμετοχή είναι μόλις 39%. Πολύ λίγοι πήγαν να ψηφίσουν. Ναι. Γι' αυτό βλέπουμε και τη μεγάλη διαφορά στα ποσοστά. Έτσι, λέει 47,8 με 14,8. Καλά, δεν είναι, πάντα είχε τεράστιες διαφορές στην Δημοκρατία. Ναι, στη Λακωνία νομίζω δεν υπήρχε κανένα θέμα ποτέ. Η τάση είναι, δηλαδή, αυτό αν πεις ότι είναι από προηγούμενες προπροηγούμενες εκλογές. Ίσως η αποχή που λέει η Άννα εμπόδισε τη Νέα Δημοκρατία να γράψει 5 μπροστά. Ενδεχομένως. Η Λακωνία είναι η περιοχή που ακόμα πηγαίνεις και βλέπεις σε τείχους γραμμένα συνθήματα από τότε «Ζήτω η εθνική κυβέρνηση». Σωστό γι' αυτό. Ναι, ναι. Οι Σπαρτιάτες είναι... Δεν έχουν στρατόπεδα φέτος στη Λακωνία για να βάφουν. Οι Σπαρτιάτες στη Λακωνία 7,4. Ναι, προφανώς μπερδεύτηκαν εκεί με τον τίτλο του Λες. Μάλιστα. Να παίξει το ρόλο του κι αυτό. Λοιπόν, να δούμε λίγο, θέλετε να δούμε και λίγο Γρεβενά Φλόρινα, εκεί που την προηγούμενη φορά είχε πάει πάρα πολύ καλά ο κύριος Νατσιός. Εκεί δεν ήταν, εκεί δεν είχε καταγράψει τα υψηλά του. Λοιπόν, εδώ ήρθε στα λεφτά του τώρα. Η Νέα Δημοκρατία πήρε τη μονοεδρική φυσικά. Ναι, πήρε η κυρία Αντωνίου, ήταν και ο κύριος Τσικαλάγιας εκεί. Έκανε ζημιά της νίκης τώρα οι Σπαρτιάτες. Αυτό πήγα να πω ακριβώς. Προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι η νίκη έπεσε εκεί επειδή ανέβηκαν οι Σπαρτιάτες. Ωραία. Και πιθανότατα και ο κύριος Βελόπουλος έχασε από εκεί, από την εισβολή των Σπαρτιατών στη ζωή μας. Την εισβολή των Σπαρτιατών. Λοιπόν, να δούμε και τη Φλόρινα λιγάκι. Πάμε και στην επόμενη. Πάμε. Λοιπόν, η Φλόρινα είναι η επόμενη κάρτα μας, κυρίες και κύριοι. Κάρτα, αν θέλετε λιγάκι μπροστά. 33,2% η συμμετοχή, πολύ λίγο. Ωραία, και εδώ βλέπουμε Νέα Δημοκρατία, μία έδρα 34,4% και ΣΥΡΙΖΑ 21,8%, επίσης μία έδρα. Πρόσεξε να δεις τώρα. Σπαρτιάτες και νίκη, σχεδόν 10%, 9,7%. Και 5 ο Βελόπουλος, 15. Εκεί εξηγείται για το χαμηλό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας εκεί. Να. Το 34, δηλαδή, εκεί προφανώς η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει προς τα δεξιά της. Και πήγανε λοιπόν. Έχω μια περίεργη. Εδώ διατηρεί την έδρα της κυρία Πέττη Πάρκα. Έχω μια περίεργη, ρε παιδιά. Θα ήθελα να δω τα ψηλά των Σπαρτιατών που καταγράφηκαν και που τα χαμηλά τους, δηλαδή. Δεν έχετε μια περίεργη κι εσείς έτσι να το δείτε. Αυτοί οι τύποι οι οποίοι ήρθαν από το πουθενά και με καύσιμο Ηλία Κασιδιάρη κατάφεραν να κάνουν αυτό το οποίο έκαναν. Λοιπόν, αυτά εδώ κυρίες και κύριοι είναι τα ψηλά και τα χαμηλά των Σπαρτιατών. Τα οποία λοιπόν, θα δείτε αμέσως τώρα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τα ψηλότερα στην Β' Αττική, Αττική. Λακωνία, Δράμα, Μεσσηνία, Ημαθία και Δωδεκάνησα. Να πούμε ότι λοιπόν, η Δυτική Αττική είναι μια βιομηχανική περιοχή. Δεν είναι Δυτική Αθήνα, είναι Δυτική Αττική. Δηλαδή είναι Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Ιδηλία, Ελευσίνα, όλη εκείνη η περιοχή. Μάλιστα. Και φυσικά τα χαμηλότερα βλέπουμε λοιπόν να έχουν καταγραφεί στα Ιωάννινα, στην Λευκάδα, Β1 βόρειο τομέα Αθηνών, Ροδόπη, Ρέθυμνο και Λασίθι. Οι δύο από τις τέσσερις περιφέρειες. Προσέξτε τώρα, Λακωνία, από ό,τι θυμάμαι από αυτά που δείξατε μόλις τώρα, Λακωνία και Δωδεκάνησα, όπου έδειξαν τα ψηλά τους, αυτό το μόρφωμα, εν πάση περιπτώσει, τα ψηλά του, έχει υποστεί μία μικρή μείωση του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, εκεί που περίμενε το. Αλλά έφυγαν από εκεί, πιστεύεις εσύ, και πήγαν και πίσω. Και από εκεί υποθέτει. Καλά, η νίκη πρέπει να έχει ισοπεδωθεί σε αυτές τις περιοχές, αλλά έχει χάσει και ένα μικρό κομμάτι η Νέα Δημοκρατία προς τα δεξιά της. Να θέσω ένα αίτημα. Μην σας συνδυάζω. Μπορούμε να δείξουμε κάποια στιγμή την Α Θεσσαλονίκη. Το ρωτάω αυτό γιατί. Πολιτικά έχει ενδιαφέρον. Θυμίζω ότι το Μάιο η Νέα Δημοκρατία στην αστική Θεσσαλονίκη. Είχε το χαμηλότερο ποσοστό. Εδώ, είμαστε, να εδώ ανέβηκε λίγο. Εδώ είχε 34,7, αν θυμάμαι. Τώρα έχει 35,3. Αλλά είναι μια ανεπαίσθητη αύξηση το μισό%. Εγώ θα πω ξανά ότι δεν είναι ποσοστό αυτό.
σε μια κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, περίμενα την Α Θεσσαλονίκης να είναι πιο μπροστά. Τι σου λέει? Ότι προφανώς εκεί υπάρχει ένα θέμα με τον κύριο Βελόπουλο, με τη νίκη ξανά, πιθανόν και με τους Σπαρτιάτες. Βλέπουμε και προφανώς διαφορές εδώ, έτσι. Υπάρχει ένα θέμα με την αστική Θεσσαλονίκη συνολικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο είχαμε επισημάνει, Μαρία, αν θυμάσαι, και στην πρώτη Κυριακή. Τι δεν υπάρχει εκεί πέρα πια σε αυτές τις εκλογές, αυτές τις διεκλογικές αναμετρήσεις? Δεν υπήρχε καταρχήν Καραμαλής. Κώστας Καραμαλής. Ναι, παραδοσιακά ο κ. Καραμαλής ήταν εκεί υποψήφιος στην Αθήνα. Ναι, πιθανώς. Έκανε κανένα δύο βόλτες. Πήγε και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη εκεί πέρα, αλλά μάλλον. Μία που σύστημα... την έκανε τη βόλτα, μία που δεν το ξαναείδαμε. Ναι. Οπότε καταλαβαίνω ότι δεν έπαιξε. Και όμως αύξησε τις δυνάμεις της εδώ. Και η ελληνική λύση επίσης πολύ σημαντική. Ο κ. Βελόπουλος είναι. Εδώ είναι το δικό του γήπεδο, παιδιά. Ναι. Έχασε όμως 0,4. Τώρα σε αυτή την κάλπη. Πρακτικά έχει χάσει πολύ περισσότερο, γιατί αν δούμε και τις ψήφους, επειδή είναι πολύ λιγότερες σε σχέση με την προηγούμενη φορά, έχει υποστεί πλήγμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τα δάκρυα της χθεσινής βραδιάς, που νομίζω ότι έχουν ένα ενδιαφέρον, έτσι, να δούμε πού την πάτησαν πολύ γνωστά ονόματα των κομμάτων. Καταρχήν, δάκρυα είχαμε και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ναι, γιατί η ανακατονομή των εδρών λόγω εκλογικού νόμου, ναι, έχει οδηγήσει σε μια, πώς να το πω, σε κάποιες καραμπόλες. Βέβαια, τα μεγάλα γεγονότα αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ, όπου κατακλαιουργήθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές. Απλώς, όταν έχεις τον πόνους των 50 εδρών και μπαίνουν και οι μικροί, μοιραία θα πάρουν από τις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες που θα μπορέσουν να πιάσουν το μέτρο. Πάμε να δούμε λίγο λοιπόν Αθήνα, καταρχήν, να δούμε τα κοντινά. Ωραία, θα μας τη φέρετε και μπροστά. Εδώ φαίνεται... χάνονται δύο έδρες. Και ο κύριος Συρίγος και η κυρία Πιπίλη. Γιατί είχε πάρει 7 το Μάιο, από ό,τι φαίνεται τώρα παίρνει 5. Οπότε μένουν εκτός. Εκτός ο κύριος Συρίγος και η κυρία Πιπίλη. Αντίστοιχα στο ΣΥΡΙΖΑ, η σφαγή είναι απείρως μεγαλύτερη στην ίδια περιφέρεια, γιατί εδώ μένουν εκτός Βούτσης, Φίλης. Έτσι, ο κύριος Βούτσης μόνο είχε εκλεγεί την προηγούμενη φορά. Είχε πάρει 3 ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα παίρνει 2, άρα οριστικά εκτός είναι ο κύριος Βούτσης. Ενώ ο κύριος Φίλης ήταν και την προηγούμενη φορά. Ο κύριος Φίλης, ναι, και η κυρία Αρσένη, τόσο ή άλλως δεν είχαν εκλεγεί την προηγούμενη φορά το Μάιο. Εγώ για τον κύριο Βίτσα στενοχωριέμαι πολύ. Θέλω να σας πω. Ο κύριος Βίτσας είναι Δυτική Αθήνα, δεν είναι. Είναι στην επόμενη. Το λέω γιατί μόλις μπήκε στο στούντιο και σήκωσε τα χέρια του ψηλά. Γι' αυτό. Λοιπόν, για πάμε. Είμαστε στο Β1 βόρειο τομέα Αθηνών για τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ χάνει ο κύριος Κουμουτσάκος και η κυρία Άρια Γάτσα τις έδρες. Ο κύριος Κουμουτσάκος νομίζω ήταν το Μάιο. Ήταν και η κυρία Άρια Γάτσα. Ήταν 9 που είχαν εκλεγεί, τώρα εξελέξαν 7. Νομίζω ότι ο κ. Κουμουτσάκος το πάλευε μέχρι τελευταία στιγμή. Του πάλευε, όχι προσωπικά, ανάλογα με τις καραμπόλες. Ενώ η κυρία Γάτσα νομίζω ότι ήξερε ότι δεν θα είναι, ότι θα χάσει μια έδρα. Όπως αντίστοιχα η Φωτεινή Πιπιλή στην Σωστά. Εδώ να πούμε ότι η κυρία Ξενογιανακοπούλου χάνει την έδρα, είχε 3 ο ΣΥΡΙΖΑ το Μάιο, τώρα έχει 2. Ναι, αλλά εδώ έχει γίνει μεγάλη σφαγή από την πρώτη κάλπη. Δηλαδή ήταν εκτός και ο Ζαχαριάδης και ο Σκουρλέτης και ο Μάριος Αθανασίου. Απλά δεν ήταν η κυρία Ξενογιανακοπούλου. Ο κ. Μπαλάφας, ο οποίος ήταν ένα πρόσωπο ευπεπέστατος πολιτικός. Με σημαντική παρουσία και στα μέτρα και στη Βουλή. Το φόρο όμως είναι άλλη. Άλλο, εμείς μπορούμε να έχουμε την άποψή μας. Να τα λέμε, γιατί. Ναι. Ωραία. Αλλάζουμε καρτούλα. Λοιπόν, εδώ τώρα. Εδώ έχει να κάνει με το τι θα κρατήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί την προηγούμενη φορά έχει βγει και η κυρία Σιραγγέλα και ο κύριος Καλογερόπουλος. Τώρα χάνονται δύο έδρες. Αν όμως κρατήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Νομίζω δεν θα κρατήσει αυτή την. Αν δεν κρατήσει εδώ, θα βγει η κυρία Σιραγγέλα. Ναι, νομίζω δεν θα κρατήσει. Πάντως ο κύριος Καλογερόπουλος, έτσι και αλλιώς, όπως και να έχουν τα πράγματα. Το έδειμα που σε γάλα, ο κύριος Καλογερόπουλος. Εδώ είναι χαμένο. Αυτό δεν είναι, δηλαδή... Άρα, εάν λοιπόν είναι για την κυρία Σιραγγέλα. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλάζουμε καρτούλα. Πάρουμε την αντίστοιχη του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στο δυτικό τομέα. Αν θα κρατήσει ο κύριος Τσίπρας το δυτικό τομέα Αθηνών ή την Αλφα Πειραιά. Αν κρατήσει την Αλφα Πειραιά, η κυρία Δούρου θα μπει στη Βουλή. Αν επιλέξει να κρατήσει το δυτικό τομέα, δεν θα μπει. Και εδώ να πούμε ότι ούτε ο κύριος Δραγασάκης, ιστορικός στέλεχος, δεν μπαίνει. Κρίμα για τον κύριο Δραγασάκη επίσης. Ένα από τα ιστορικά στέλεχη της αριστεράς. Ευπεπής παρουσία πολιτική. Αντιπρόεδρος κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Κρίμα. Να κάνω μια πρόβλεψη. Ο κ. Δημήτρης Βίτσας θα την προηγούμε. Αυτή θα είναι η έδρα που θα κρατήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ θα έκανα άλλη πρόβλεψη. Θα έλεγα ότι θα κρατήσει τον Πειραιά. Ωραία. Εγώ γιατί εκεί θα είναι ο κύριος Δρίτσας στον Πειραιά. Ναι. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι στενή πολιτική του φίλη η κυρία Δούρου. Νομίζω ότι δεν θα την αφήσει εκτός Βουλής. Στο νότιο τομέα της Αθήνας είναι που χάνει δύο έδρες. Είχε βγάλει 11 την προηγούμενη φορά η Νέα Δημοκρατία. Χάνει τώρα 2. Οπότε ο κύριος Γαϊτάνης και η κυρία Γκελεστάθη δεν θα εκλεγούν. Μέχρι και την κυρία Βούλη, το ψέκλεγω. Μάλιστα, πίσω ο κύριος Γαϊτάνης από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ, χάνει ο κύριος Κουτσόκας. Είχε δώσει μάχη ο κύριος Γαϊτάνης. Αλλά έμεινε... Είχε παλέψει, αλλά δεν. Γιατί την προηγούμενη φορά δεν είχε βγει ένα.
Από τους στρατιώτες της, της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά όπως λέει και η κυρία Καρακλούμη, δεν επιβεβαιώθηκε στην κάλπη. Έτσι. Και εδώ χάνεται η έδρα για τον κύριο Μουζάλα. Στην Αλφα Πειραιά εδώ είναι, όπως ήταν και την προηγούμενη φορά, τρεις έδρες για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι εκτός η κυρία Δούνια, η οποία ήταν βουλευτής. Ναι. Και ο κύριος Μελάς. Και ο κύριος Μελάς. Την προηγούμενη φορά, βέβαια, να πούμε ότι αυτή είναι Μελάς, η κατάταξη. Τον οποίο πρέπει να συλληπιθούμε κιόλας με την ευκαιρία, γιατί έχασε τον πατέρα του προπαραμονή των εκλογών, τον Παναγιώτη Μελά, επί χρόνια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Πειραιώς και τον Ανέλη, νομίζω. Ναι, ναι, βεβαίως, αλλά ιστορικός τέλεχος και από τη Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε εκεί, ανδρώθηκε. Τα συλληπιτήριά μας στην Ελλάδα. Μαρία, κάτι έλεγες? Ναι, έλεγα ότι ούτως ή άλλως η κυρία Δούνια δεν είχε εκλεγεί ούτε τον Μάιο και ο κύριος Μελάς με βάση την κατάσταση. Νομίζω ότι αυτή την έδρα θα κρατήσει ο κύριος Τσίπρας. Εδώ είναι η έδρα του Αλέξη Τσίπρα, λες? Ναι, ναι. Εγώ εκτιμώ και εγώ πως αυτή θα κρατήσει. Κύριος Τρίτσας δεύτερος, κύριος Μπελαβίλας τρίτος. Λοιπόν, και εδώ, μένει αρχίζει το σκληρό. Ο ιστορικός πρόεδρος για όλους τους Ολυμπιακούς, κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Τραγάκης, δυστυχώς χάνει την έδρα του. Στη Β' Πειραιά. Εδώ όμως θα τον χαιρόμαστε μόνο σε ποδοσφαιρικές αναλύσεις, Μαρία, πλέον εμείς Ολυμπιακοί. Ούτως ή άλλως είναι πάντα στο γήπεδο, παραδοσιακά, όχι τώρα. Τα τελευταία 50 χρόνια τουλάχιστον. Εδώ άλλαξε κάτι, προσετέθη μια έδρα εδώ? Όχι, όχι, τρεις ήταν. Ο κύριος Τραγάκης ήταν ούτως ή άλλως εκτός. Ναι, ναι. Απλώς εδώ άλλαξε κατανομή στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, γιατί βλέπουμε ότι χάνει τη μία. Είχε δύο, τώρα παίρνει μία, άρα χάνει την έδρα ο κύριος Ραγκούσης. Είχε δύο σε σχέση με το Μάιο. Πιο παλιά όμως το 19 ήταν και ο κύριος Αλεξιάδης βουλευτής. Εδώ εκλέγεται η κυρία Κασιμάτη. Κύριος Ραγκούσης, σκληρός παίκτης πολιτικά. Δεν τα κατάφερε. Εδώ είναι ένα θέμα πως ένας σκληρός βουλευτής με μαχητική διάθεση δεν κατόρθωσε να πείσει και να περάσει την κυρία Κασιμάτη. Να. Η κυρία Κασιμάτη όμως ήταν και την προηγούμενη φορά πρώτη. Δεν είναι, ναι, δηλαδή ότι. Όχι, όχι, τώρα... εννοώ από την πρώτη. Λέει, μπράβο, αυτό το, και εδώ χάνονται δύο έδρες στην Ανατολική Αττική. Το Μάιο είχε εκλεγεί και η κυρία Κολιακή και η κυρία Κατσανδρή. Τώρα δυστυχώς χάνουν τις έδρες τους. Οπότε μέχρι και ο κύριος Οικονόμου εκλέγονται. Ζαχαράκη, Βορύδης, Πέτσας, Βλαχνίδης. Σε επίπεδο πολιτικής. Εδώ χάνει την έδρα του ο κύριος Σπύρτης. Νομίζω εδώ είναι. Εδώ τώρα ο Γιώργος Καραμέρος τα πήρε όλα. Έφυγε στην Ανατολική Αττική και αφήνει πίσω του τώρα. Πρόσεξε. Ο κύριος Σπύρτζης, γνωστός τέλεχος πρώην υπουργός. Ο κύριος Νάσος Αθανασίου, επί σειρά ετών βουλευτής, αναγνωρίσιμος πάρα πολύ, με πολύ καλή επίδοση στην περιοχή. Κυρία Μυρτώ Κοροβέση επίσης. Ο Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος είναι 30 χρόνια αυτοδιοικητικός στην περιφέρεια, ήταν δήμαρχος επί σειρά ετών. Ο Ευάγγελος Αντώναρος δεν τα κατάφερε. Δεν τα έχει καταφέρει και την προηγούμενη φορά. Και την προηγούμενη. Αλλά ήταν πάρα πολύ χαρούμενο. Μαχητικό. Πήρα 2.500 σταυρούς, λέει. Το είπε. Απλώς το Μάιο είχαν βγει μόνο δύο εδώ. Ήταν από τον κύριο Θανασίου και κάτω, ήταν όλοι έξω. Το Μάιο είχαν βγει μόνο ο κύριος Καραμέρος και ο κύριος Τσίπρας. Ότι δεν επιβεβαιώθηκε αυτό το άνοιγμα που πήγε να κάνει ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Αντώναρο. Αν θεωρήσουμε ότι ο κύριος Αντώναρος. Από τις εκλογές μόνο αυτό του τράβωσε. Σωστό και αυτό που λες. Ο κύριος Αντώναρος είναι χαρούμενο γιατί πήρε 2.500 ευρώ, σου πατέρα. Ναι, 2.500 με 3 περίπου και ήταν χαρούμενο γιατί λέγε το διάστημα που είχα. Νομίζω η Δυτική Αττική είναι η είδηση, γιατί χάνεται η έδρα για το ΣΥΡΙΖΑ, οπότε ο κύριος Γιώργος Τσίπρας δεν παίρνει την έδρα. Εκτός επίσης. Παιδιά, και ένας Τσίπρας εκτός είναι και αυτό από μόνο του ένα. Εντάξει, ένα εδώ είναι περισσότερο λόγω του εκλογικού νόμου. Δεν, ναι, ακριβώς. Δεν νομίζω έχει να κάνει. Και σε πολλά νομίζω, ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Ναι, έχει να κάνει με τον εκλογικό νόμο. Α πούμε στην Μαφία λοιπόν, που μπορούμε... δεν πήρε καμία έδρα, χάνει τώρα στην έδρα. Μην δούμε την κάρτα, να δούμε καταρχήν ένα πλάνο από τις χθεσινές δηλώσεις του κυρίου. Θα το μάθω. Βασίλη Στίγκα. Λοιπόν, του κυρίου Βασίλη Στίγκα, θέλω να δούμε λίγο το πλάνο και να μου πείτε αν σας θυμίζει τίποτα. Δείξτε το μας λιγάκι. Έτσι, η ταξιθεσία. Σας θυμίζει κάτι? Ο αρχηγός μεταξύ μαχητικών φυσιογνωμιών. Ο αρχηγός με τους συνεργάτες. Και το πλάνο το οποίο δεν είναι από πάνω το πλάνο, είναι στην ευθεία για να δείξει πιο ψηλά ο αρχηγός. Καταλάβαμε σωστά. Λοιπόν. Νομίζω ότι δεν έχουν να έχουν προχωρήσει τόσο πολύ και στη σκηνοθεσία. Όχι. Πάντως δείχνει κάτι λίγο. Είναι κάπως τρομακτικό όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει, όπως και το κάνω. Εγώ θα το πω. Μου θυμίζει Μιχαλολιάκο με τα πρωτοπαλικάρα του. Έτσι. Είναι πολιτική η προσομοίωση, έτσι. Μου θυμίζει λίγο έτσι και το η ταξιθεσία, το στυλ. Και το στυλ, νομίζω. Ναι, και το στυλ, και εικόνες δίπλα που... Το λίγο το αγέλαστο, το... Γιάννη, τι έχει παρακάτες. Λίγο από εγέρθου του μέσα αυτό. Τι πρέπει να ξέρουμε? Δεν ξέρουμε πολλά. Νομίζω ότι δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα. Θα δούμε, θα μάθουμε. Προφανώς είναι ένα μόρφωμα.
χωρίς πρόγραμμα, χωρίς ουσία, χωρίς κάτι το οποίο να έχει πολιτικό ενδιαφέρον. Μένει να δούμε από τις πρώτες τους εμφανίσεις αυτών των ανθρώπων στη Βουλή, που ακριβώς θέλουν να το πάνε. Δεν το περίμεναν αυτοί, δεν το περίμεναν εμείς, δεν το περίμενε κανένας προφανώς. Μένει να δούμε από τις πρώτες τους εμφανίσεις στη Βουλή, αν θα θελήσουν, αυτό που είπε ο Γιώργος, να ταυτιστούν με ένα μαύρο παρελθόν, ή αν θέλουν να δείξουν κάτι άλλο. Τον χαρακτήρισε καύσιμο τον Έγκλειστο. Και ο Έγκλειστος βγήκε με φανέλα Σπαρτιατών και νενικήκαμεν στο Twitter, μέσα από τις φυλακές, να πανηγυρίσει την νίκη του κόμματός του. Αυτό τώρα είναι είσοδος του Κασιδιάρη δια αντιπροσώπου. Και άκουγα χθες το βράδυ προβληματισμούς να συζητιόνται για το αν αυτοί εδώ οι τύποι μαζί με τον Κασιδιάρη έφτιαξαν έτσι ένα σύστημα το οποίο στο εκλογοδικείο θα μπορούσε να κριθεί ότι στην ουσία παραβίασε την νομοθεσία. Παραβίασε. Ναι, αυτά, Γιώργο, θα έπρεπε να τα δει, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, της προηγούμενης δεκαετίας, και να έχει λάβει μαζί με τους υπόλοιπους τα μέτρα τους. Δηλαδή, ούτε τις επιλογές Γεραπετρίτη μπορώ να καταλάβω. Ξαναλέω, ήταν προφανώς λίγοι οι χειρισμοί του. Ούτε τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ της προηγούμενης περίοδου μπορώ να καταλάβω, που έλεγε ναι, δεν συμφωνώ, θέλω να κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή, εμφανίστηκε το συνταγματικό τόξο να παίζει με ένα επικίνδυνο θέμα, αμήχανο ναι, και να παίζει για μικροκομματικά ωφέλη με ένα πολύ επικίνδυνο ζήτημα. Ναι, απλώς τα πολιτικά προβλήματα δεν λύνονται με διοικητικού τύπου μέτρα. Γιατί εδώ πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί που ψηφίζουν αυτό το κόμμα. Ωραία. Μήπως πάμε να δούμε την κάρτα. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι ψήφισαν Σπαρτιάτες, κυρίες και κύριοι. Και μετά να γνωριστούμε λίγο καλύτερα με τον αρχηγό. Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ να βλέπουμε. Τέλεια. Βλέπουμε. Το 19,5% προέρχεται από την Ελληνική Λύση, το 16,5% από την Νίκη, το 12% από την Πλεύση Ελευθερίας. Το 12% από την Πλεύση Ελευθερίας. Μόλις 1,5% από τη Νέα Δημοκρατία, 1,4% από το ΣΥΡΙΖΑ και 1,3% από το ΠΑΣΟΚ. 28% είχε ψήσει άλλα κόμματα την προηγούμενη φορά, εντάξει, που ήταν πολύ εντάξει, κάτω από το ραντάρ. Δηλαδή δεν είναι όλα αυτά που βλέπουμε, ήταν άλλα κόμματα που δεν τα ξέρουμε, από αυτά που πήραν πολύ λίγες ψήφους. Ναι, ήταν κάτι. Το 17 κινητοποιήθηκε χθες για να ψηφίσει Σπαρτιάτες. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε. Δεν είχαν πάει στην προηγούμενη κάλπη και πήγαν σε αυτή γιατί γοητεύτηκαν από τον πολιτικό ρόλο του κυρίου Στίγκα. Όσοι στην προηγούμενη φορά δεν τους αφορούσαν οι εκλογές και τώρα ξαφνικά τους αφορούν, μήπως αυτοί δεν νιώθουν μέρος στο κάδρο της δημοκρατίας. Το κρίσιμο λοιπόν εδώ είναι για την επόμενη κυβέρνηση. Πώς στο πλαίσιο της συμπερίληψης θα μπορέσει να συμπεριλάβει στη δημοκρατία και όλους αυτούς. Δεν είναι δηλαδή τόσο απλό ότι α, ωραία, γιατί Μαρία, αυτό μπορεί μετά να μαγειρευτεί. Δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά πολύ φοβάμαι ότι αυτοί οι τύποι δεν τα γοστάρουν και τα πολύ δημοκρατικά, για να παραφράσω έναν άλλον πολιτικό αρχηγό. Ναι, εδώ όμως είναι το ερώτημα. Πώς εμπεδώνεται δεν η δημοκρατία. Πώς εμπεδώνεται η δημοκρατία. Πώς μπορεί να συνδυαστεί και όλο αυτό. Με το Στανιό δεν εμπεδώνεται. Δηλαδή για, πρέπει. Πρόσεξε να δεις. Πρέπει να μην σε ενοχλεί ο μαύρος. Πρέπει να μην σε ενοχλεί ο μετανάστης. Πρέπει να μην σε ενοχλεί ο γκέι. Ναι, για δεν τα μπορούν αυτοί πολύ αυτά. Για να φτάσεις λοιπόν να μην σε ενοχλούν όλοι αυτοί, θέλει δουλειά πολύ και δουλειά πολιτική. Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Ποιοι ήταν αυτοί λοιπόν, είδαμε μάλλον, ποιοι ήταν αυτοί που πήγαν και ψήφισαν Σπαρτιάτες. Ποιο ήταν όμως το βασικό κριτήριο? Ήταν η τοποθέτηση, η δήλωση του Ηλία Κασιδιάρη που είπε ότι εγώ μπορεί να είμαι στη φυλακή, αλλά στηρίζω αυτό το κόμμα? Ήταν αυτά τα προβλήματα και είναι αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας που ο κόσμος έχει και σου λέει θα πάω και θα ψηφίσω ένα άλλο κόμμα Σπαρτιάτες? Ήταν αντίδραση, ήταν προβληματισμός, ήταν αγανάκτηση? Τι μπορεί να ήταν, τι ήταν αυτό το οποίο έπαιξε τελικά το βασικότερο λόγο για να ψηφίσει κάποιος τους Σπαρτιάτες? Νομίζω ότι κανείς από αυτούς που ψήφισαν Σπαρτιάτες δεν ψήφισαν γιατί θεωρούν ότι αυτό το κόμμα, μόρφωμα, κατασκευή, όπου τη θέλετε πείτε, δεν περιμένει να του λύσει κανένα πρόβλημα. Okay. Στο θέμα της ασφάλειας, της οικονομίας, των συντάξεων, της εξωτερικής πολιτικής, της εθνικής άμυνας. Νομίζω ότι κανείς από αυτούς που ψήφισαν δεν έχουν διαβάσει καν το πρόγραμμα. Πρώτον, γιατί δεν υπάρχει πρόγραμμα του κόμματος. Δεύτερον, γιατί δεν νομίζω ότι κινήθηκαν με πολιτικά ή ιδεολογικά κριτήρια. Κάτι τέτοιο, ναι. Δεν τους ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Δεν διαβάζουν, δεν ξέρουν. Μπορεί ο Γιώργος να μην ξέρει το όνομα του Προέδρου. Εγώ στοιχηματίζω ότι και η πλειοψηφία των όσων ψήφισαν δεν ξέρει επίσης το όνομα του Προέδρου. Ψήφισαν για άλλους λόγους. Νομίζω ότι ψήφισαν δήθεν αντισυστημικά, κατά του συστήματος. Για μένα, εγώ θα επιμείνω ότι το 12% που είχε ψηφίσει το Μάιο Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν έχει καμία ιδεολογική σχέση
δεν ψήφισαν ιδεολογικά τη Γιώκο Κωνσταντοπούλου και τώρα ιδεολογικά ψήφισαν τον κύριο που βλέπουμε στην τηλεόραση, στην οθόνη μας. Άρα, κατά συνέπεια, ιδεολογία δεν υπάρχει, πρόγραμμα δεν υπάρχει, προσδοκία για επίλυση προβλημάτων δεν υπάρχει. Νομίζω ότι ψήφισαν αντισυστημικά ή ψήφισαν να γίνει μπάχαλο. Εκλογική δύναμη είναι, είναι μπαχαλοποιητές. Μήπως αυτοί που θα ψήφιζαν Έλληνες, αν κατέβαιναν οι Έλληνες. Μεγάλο ερώτημα. Το ερώτημα είναι αυτό, ότι αν οι Έλληνες είχαν κατέβει και τους είχε δει η κοινωνία, θα προλάβαινε να κάνει μια πολιτική διόρθωση σε αυτές τις εκλογές. Με το αν, τώρα, με το αν δεν μπορούμε να κάνουμε ανάλυση, το βέβαιο είναι ότι οι χειρισμοί που έγιναν ήταν πάρα πολύ λίγοι. Mm-hmm. Συζήτηση το πολιτικό προσωπικό επί τρεις μήνες, στο παραένα της εκλογικής διαδικασίας. Λίγοι χειρισμοί για Πετρίτη, μικροπολιτικοί χειρισμοί του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, δεν συμφώνησε στο συνταγματικό τόξο, δεν έβαλε το τείχος απέναντι και καλώς τώρα, παιδιά. Θέλω να σας διαβάσω. Ναι. Το 2000 ο κύριος Στίγκας. Βασίλης Στίγκας λέει ότι εντάχθηκε στην πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά. Δεν τον θυμούνται καν εκεί πέρα, δεν τον ξέρει κανένας. Το 2000, συγγνώμη, υπήρχε πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω. Ήταν, όχι, τελευταία φορά που μπήκε. Όχι, λάθος. Εγώ μπερδεύτηκα, αλλά είναι πολλές στροφές. Η πρώτη του λέει πολιτική ένταξη ήταν στην πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά. Δεν τον ξέρει άνθρωπος από εκεί. Μπορεί και να ήταν όμως. Δεν. Γιατί το 2000 προσχωρεί στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Ναι. Αποχωρεί από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Έμεινε πολλά χρόνια, λέει, χωρίς να ενταχθεί κάπου και τη δεκαετία του 10 προσχωρεί στο Ριζοσπαστικό Εθνικό Συναγερμό. Okay. Εντάξει, το 17 ιδρύει τους Σπαρτιάτες και ενώ έχει ιδρύσει τους Σπαρτιάτες, το 19 κατεβαίνει ευρωβουλευτής με το Λεβέντι. Ως ευρωβουλευτής με το Λεβέντι παίρνει 752 ψήφους. Μετά κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής με το Λεβέντι, ενώ είναι κόμματος του, είναι στο Ριζοσπαστικό Εθνικό Συναγερμό, στη Βιωτία και παίρνει 35 σταυρούς. Εντάξει. Κατά λάθος μάλλον. Μαρή. Λοιπόν. Και ήταν τελευταίο στο ψηφοδέλτιο του Λεβέντι. Παράλληλα, λέει, ενώ ήταν στο Ριζοσπαστικό Εθνικό Συναγερμό. Πρόσεξε. Γραμμική πορεία. Πρόσεξε. Μπορεί να ενώ ήταν στο Ριζοσπαστικό Εθνικό Συναγερμό και υποψήφιο του Λεβέντι, παράλληλα ήταν και μέλο τη Εθνική Λαϊκή Συνείδηση. Εντάξει, περιγράφει έναν κυριολόγο τη πολιτική τώρα. Με όχι, κόμματα, περιγράφω κάτι άλλο. Ότι αύριο το πρωί στου πιστοποιημένου λογαριασμού των Σπαρτιατών θα μπει 1,5 εκατομμύριο για τα τρέχοντα έξοδα. Ναι. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε την κάρτα από, από τον κρατικό προϋπολογισμό. Από Λιβαδιά δεν μα είπε ότι είναι ο. Ναι, πατριώτη τη Φιλιό είναι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, για να δούμε. Βιωτία. Πατριώτη Φιλιό. Λοιπόν, για να δούμε τι έκανε στην πατρίδα εδώ μα τώρα. Για να δούμε λοιπόν τι έκανε. Αν θέλετε λιγάκι την κάρτα, είναι εύκολο γιατί δεν βλέπουμε ακριβώ. 5,4 πήρα. 5,4. Άρε πατρίδα. Αυτό είναι. Στηρίζει και η πατρίδα. Γιατί θεωρείτε ότι αυτό το 5,4 ψήφισαν το πρόσωπο. Δηλαδή είπαν ξαφνικά έχουμε ένα συντοπίτη μας να τον ψηφίσουμε. Όχι. Εγώ νομίζω ότι δεν ήξεραν καν ότι είναι εκεί. Όχι. Μήπως δεν ξέραν το όνομα και ξέραν ότι είναι κάποιος από τον τόπο μας. Είναι το αντισυστημικό όλο αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι δεν ψήφισαν πρόσωπα οι άνθρωποι αυτοί. Δεν ψήφισαν προγράμματα. Ψήφισαν αντί του συστήματος. Κατά. Σπούδασε μηχανικός αεροσκαφών, υπηρέτησε μηχανικός ελικοπτέρων και έκανε καριέρα 25 χρόνια στη βιοτεχνία τροφίμων. Πάντως νομίζω δεν θα είχε φτιάξει κοστούμι ο κύριος Στίγκας, δεν θα το περίμενε. Όχι, νομίζω ότι εγώ από ό,τι είδα το περίμενε και ήταν και γραβατωμένος. Μια χαρά το περίμενε. Γιατί από την τουλάπα το πήρε. Να μάθουμε κάπου που είναι υποψήφιος ο πρόεδρος αυτός. Να δούμε που θα κρατήσει έδρα. Όχι, διότι δεν είμαι βέβαιος αν έχει βγάλει εκεί που είναι υποψήφιος έδρα. Οπότε μπορεί να γίνει το απίθανο. Θα είναι σίγουρα σε μία από τις μεγάλες. Οπότε θα βγάλει. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω, Νότια Αθήνα, κάπου βγάζει πάντως. Ναι. Εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον. Γιατί μπορεί να γίνει και το καπιλικό, γιατί μπορεί να εκλεγεί το κόμμα του πρόεδρου και να μην βγει ο πρόεδρος. Συμβεί με τον Κωστή Στεφανόπουλο το 1990. Σωστά. Λοιπόν, και έτσι, λοιπόν, ορίστε. Και εδώ, λοιπόν, Νότια Αθήνα και βγάζει έδρα, έτσι. Βγάζει έδρα στους Σπαρτιάτες. Καλά, δεν θα μπορούσε να είναι. Λεύση ελευθερίας. Είναι η μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας. Αν δεν βγάλεις εκεί, δεν έχεις μπει στη Βουλή. Και έτσι, λοιπόν, ο κύριος Στίγκας μας έκανε να ξεχάσουμε τον κύριο Νατσιό. Ναι. Ο κύριος Βαρουφάκης δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου. Τίποτα. Δεν ασχολήθηκε ο ίδιος. Νομίζω ότι δεν θα ασχοληθούμε και νομίζω ότι δεν θα ασχοληθούμε και στο μέλλον με τον κύριο Βαρουφάκη. Φαντάζομαι ότι δεν ξέρω αν έχει το ψυχικό σθένος ο άνθρωπος. Όχι, είπε. Το έκανε δήλωση χθες και είπε ότι είναι αρνητικό αυτό που συνέβη με την είσοδο της ακροδεξής και ότι ο αγώνας κορυφώνεται γιατί πλέον έχει και ένα άλλο. Απλά δεν είχαμε χάσει το τελευταίο διάστημα. Ο αγώνας γιατί, για τη Δήμητρα, για τη Δραχμή. Για την αριστερά. Υπάρχει μια μηχανία και στον ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Βαρουφάκη, δεν μιλούν
ευθέως για ήττα των κομμάτων τους. Μιλούν για μια ήττα της δημοκρατίας. Αυτό το μου ηχεί στα αυτιά μου λίγο αμήχανο. Ναι. Δηλαδή δεν αναλύουν το ότι χάσανε. Αναλύουν ότι έχασε η δημοκρατία με την άνοδο της ακροδεξίας. Δηλαδή προσπαθούν να κρυφτούν από τα δικά τους προβλήματα. Σαν που ψήφισες, δεν σε προσπάθησε κάτι αυτό. Άλλο. Ναι, φυσικά, βεβαίως. Ναι, ότι ναι. Μπορεί να κάνω και λάθος, και εγώ και εσύ και η Άννα και όλοι μας. Νομίζω ότι αυτό απλώς είναι η πρώτη αντίδραση, η αντίδραση του ευνηδιασμένου από την ήττα. Δεν λένε ευθέως χάσαμε, πάμε να δούμε τι έφτιαξε. Το πάνω ότι έχασε η δημοκρατία και τα προβλήματα με την άνοδο της ακροδεξίας. Είπε και κάτι άλλο ο κύριος Τσίπρας χθες. Το μόνο το οποίο νομίζω ότι είπε πολύ ξεκάθαρα είναι ότι είναι αυτή η ανάγκη για ανανέωση. Ένα κομμάτι αυτής της πάρα πολύ βαριάς ήττας το έριξε στις πλάτες των ιστορικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, των παλιών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, αλλά τα οποία τον στήριξαν με αυταπάρνηση, θα έλεγα, ακόμα και τώρα. Και δίκιο να έχει, Γιώργο, είναι μια συζήτηση της κάλπης του 19 αυτή. Δηλαδή, αν ο κ. Τσίπρας είχε πάρει το μήνυμα του 19, πιστεύω ότι σήμερα θα έχει πάει πολύ καλύτερα. Νομίζω ότι καθυστέρηση μια κάλπης, δύο μάλλον εκλογικών αναμετρήσεων, κάνουν τη συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ και την ανανέωση. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, πες μας λιγάκι το πρόγραμμα, τι αναμένεται σήμερα και έτσι σιγά σιγά να κλείσουμε. Να σας πω ότι μας έχει πει ομάδα τίποτα. Δεν ξέρεις τίποτα. Δεν γνωρίζω. Λοιπόν. Νομίζω ότι αυτό είναι μια ευθύνη του Πρωθυπουργού, του νεοεκλεγέντα Πρωθυπουργού. Δεν μιλάει. Νομίζω ότι στα δάκτυλα του νους χεριού περιορίζονται αυτοί που γνωρίζουν. Μάλιστα. Οπότε, αφού σε λίγες ώρες κοντός στο Παλαιμός Αλληλούια, είναι 8 η ώρα, ναι. Νομίζω μέχρι τις 8 το βράδυ θα έχει ανακοινωθεί και το Υπουργικό Συμβούλιο. Mm. Και ο Μητσοτάκης παραλαμβάνει την εντολή στις 11. Ωραία. Ορκίζεται στη μία ο Πρωθυπουργός. Mm. Θα ακολουθήσει η ανακοίνωση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου. Τηλεφωνήματα έχουν γίνει. Νομίζω ότι τα τηλεφωνήματα θα γίνουν από λίγο πιο αργά, σε καμιά ώρα από τώρα, υποθέτω. Αν και πληροφορούμε ότι έγινε κάποιες συναντήσεις το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν ξέρω αν ήταν συναντήσεις για το Υπουργικό Συμβούλιο ή γενικά πολιτικές κουβέντες. Πάντως θα αρχίσει να χτυπάει το τηλέφωνο μας. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι μέχρι την Τετάρτη θα έχουν τελειώσει όλα, γιατί ο κ. Μητσοτάκης φεύγει την Πέμπτη. Σύνοδο κορυφής ακριβώς. Οπότε θα πάει ως η πρώτη επίσημη επίσκεψη ως νέο εκλεγέντας. Άρα πρέπει λοιπόν σήμερα να ορκιστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο θα πρέπει να περάσουν τα προεδρικά διατάγματα με την ανασύσταση των Υπουργείων. Σωστά. Λογικά, και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων. Αυτά πρέπει να τα έχει έτοιμα ο κύριος Γεραπετρίτης. Υποθέτω, ναι. Ελπίζουμε λίγο καλύτερα από ό,τι είχε τα διατάγματα για τη Χρυσή Αυγή. Σωστό γι' αυτό. Την Τετάρτη θα γίνει η ορκομοσία της κυβέρνησης. Και αμέσως μετά θα γίνει η πρώτη πανηγυρική συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Πέμπτη Παρασκευή φεύγει για τη Σύνοδο. Ακριβώς. Και Σάββατο λογικά θα αρχίσουν οι προγραμματικές. Πότε. Θα ξεκινήσει η ορκομοσία. Και η εκλογή, μάλλον, του Προέδρου της Βουλής, των Κοσμητώρων και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε κατά καιρούς, όταν έχουμε εκλογές. Και πληροφορούμε ότι οι προγραμματικές δηλώσεις θα γίνουν την άλλη Τετάρτη και θα πάνε μέχρι το Σάββατο. Α. Οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Ναι. Δεν αναμένεται κάτι. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τους νέους ερχόμενους στη Βουλή πώς θα τοποθετηθούν. Τώρα αμέσως είναι τα πρόσωπα. Να δούμε τι. Γιατί νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα θελήσει με τα πρόσωπα που θα αναθέσει σε κρίσιμα πόστα. Λέω εγώ ότι κρίσιμα πόστα από τον προεκλογικό του λόγο είναι προφανώς το Υπουργείο Οικονομικών, προφανώς το Υπουργείο Παιδείας και προφανώς το Υπουργείο Υγείας. Νομίζω ότι αυτά τα τρία πρόσωπα θα δώσουν το στίγμα. Και τα τρία θα έχουν νέους υπουργούς. Νομίζω ότι όλα θα έχουν νέους υπουργούς. Δεν νομίζω ότι θα είναι κανένας από την κυβέρνηση την προηγούμενη στο ίδιο πόστο. Προσέξτε, όχι τα ίδια πρόσωπα. Σε διαφορετική θέση όμως. Ναι, εγώ πιστεύω ένας θα είναι τουλάχιστον. Ένας. Μία. Μία. Αυτό να ξέρετε το έκανε και ο Μπαρτζόκας και έφτασε στο τελικό. Αλλά δεν πήρε το κύπελλο. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά που είστε μαζί μας. Ελάτε να σας θυμίσουμε, φίλες και φίλοι, πριν.